It's a new day and a new year. Shout it out loud, sing with the crowd. Η ώρα είναι 5 και 4. Πρώτα λεπτά. Είμαστε στο αεροδρόμιο για την αναχώρηση του Παντελή στην Κύπρο. Ήρθαμε σκοτάδι, βράδυ θα φύγουμε μέρα, σωστά. Ναι, γιατί θα ξημερώσει. Συνήθως έτσι γίνεται κάθε μέρα. 5 μέρες χωρίς Παντέλο θα μας λείψει. Αλλά εμείς έχουμε κανονίσει έτσι κρυφό πάρτι. Ναι, πριβέ. Βατού πάρτι που έχουμε ονομάσει. Ωραία. Αυτό περιμέναμε τόσο καιρό. Να πάρει δρόμο ο Παντελή από την Κατερίνη. Εγώ ξέρω τι λέω. Να πάμε στο αεροδρόμιο. Είμαστε. Πάμε μέσα. Έπρεπε εδώ να είχαν ένα αυτοκινητάκι του γκολφ να μας πήγαινε έτσι πάνω σου. Πάρε δρόμο που θες. Και θα έχει και αυτοκόλλητο Φατούμ το γκολφάκι αυτό. Μπράβο σου, ωραίο. Έχουμε την άδεια να μπούμε και μέσα στο χώρο του αεροδρομίου σαν Φατούμ Productions. Ναι. Για να δούμε τις εμπειρίες από αυτούς που δουλεύουν μέσα. Τι να δούμε τις εμπειρίες. Χαίρομαι που έχουμε αυτόν τον άνθρωπο στην ομάδα, έτσι. Δηλαδή, αφού μας πάει πάνω. Σου πω κάτι. Είναι κακό που είμαι χαρούμενος άνθρωπος. Όχι, άσε το πει το κοινό μας να πούμε. Είναι κακό που είμαι χαρούμενος άνθρωπος. Αντικειμενικά τώρα. Θέλω στα σχόλια κάτω να πείτε αυτό το πράγμα. Πάμε τώρα. Πήρα τηλέφωνο εγώ και κανόνισα ένα αεροπλάνο μόνο για σένα. Θα έχει κάτι special. Φαγητό εννοεί, ποτό και τέτοια. Ή γενικά ρε παιδί, θα έχει κάτι το οποίο δεν έχουν τα άλλα. Θα έχει 5 γυναίκες για να διαλέξεις. Ναι. Το κύριο μενού θα είναι αστακός. Δεν μ' αρέσει. Ακύρωσέ το. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, man. Ευχαριστώ. Για να μην λέτε τι άτομα έχετε στην ομάδα και τίποτα άλλο. Δεν λέμε κάτι. Είπες πριν, off cameras. Off cameras. Off cameras. Τα πνιγείς καταρχήν, έτσι. Είμαστε μέσα στο χώρο του αεροδρομίου. Γιατί μιλάτε σιγά και μάτε κάποιον. Τα κοπή. Το πλάκι του τα κοπή. Όταν είμαστε στο χώρο, το check-in το έχουμε κάνει. Welcome to Greece. Καλώς ορίσουμε στη πτήση 515 της Αιτζία, μέλος της Star Alliance για την Αθήνα. Ευχαριστώ. Βασικά είναι πολύ όμορφος ο χώρος εδώ πέρα. Είναι πανέμορφα ενώ σαν χώρα. Το ξενέτος είναι θεϊκή, παιδιά. Είναι λες και με σπίτι, αλήθεια το λέω. Και είναι πανέμορφο τέτοιο, απλά έχει πάρα πολύ ζέστη. Hello. Say hi. Είναι το πόδι της καλά όπως βλέπουμε πλέον. Έβαλε το γύψο. Μόλις πήγαμε να δούμε τα μέρη για το που θα γυρίσουμε και τα λοιπά. Τώρα θα ξεκινήσουμε να γράψουμε έτσι κάποιες πληροφορίες και λεπτομέρειες που θέλουμε για το βίντεο. Cooking with Katia σήμερα. Oh yeah. Με spaghetti bolognese. Ξέρετε τα αγαπημένα μου είναι μακαρόνια νοχημά ή με κυπικένικα τα μακαρόνια. Τέλεια, bingo! Εν τω μεταξύ μυρίζει το σπίτι τέλεια. Όχι. Hello. How are you? Yo. Τώρα ετοιμαζόμαστε για το... Ετοιμαζόμαστε για το πρώτο βιντεάκι στο πάρκο. Πώς νιώθεις για το πρώτο σου... Φοβάμαι. Γιατί... Επειδή θα με τρέχει ένας κακός. Ναι, αλλά στην πραγματικότητα έχει καλές προθέσεις. Βάζουμε το δεύτερο το σκηνικό. Το πρώτο σου άρεσε, δεν μας είπες. Ήταν τέλειο. Έπαιξε φανταστικά, αλήθεια το λέω, όλα τα έβγαλε με τη μία. Λίγα πράγματα μόνο της είπα και κατευθείαν τα έβγαζε το σελίδι, οπότε σε κρατήρια κάποια. Εσένα σε φάγαν τα... Κουνούπια. Τα κουνούπια, oh my god. Και τα παιδιά ήμασταν ακριβώς
στον ίδιο χώρο και δεν τους έφαγε τίποτα. Κι εγώ γεμίσει. Οπότε δεν είμαι για βίντεο, καλό ήταν να πάρω εσάς. Subscribe! Subscribe! Όχι. Θα δούμε ποιος είναι. Για δεν είναι. Και έχει σειρά μετά. Το thriller στο διάδρομο. Ταν ταν ταν. Έλα, έλα, μπορείς. Μπράβο. Τώρα για το βίντεο. Ήταν πολύ εύκολο. Δυσκολεύτηκα, ας πούμε, τα κάνω κάθε μέρα, αλλά έχω εκπαιδευτεί ως parkour κάμερα. Μόλις τελειώσαμε, πρώτη μέρα είναι 12.05. Και έμαθα ότι φίλησε σε ένα ρομαντικό δείπνο την κυρία από εδώ. Φίλησα μια ωραία σωστιά γυναίκα, λίγο άγρια. Και ταυτόχρονα με χτύπησε. What a bitch. Είναι αλήθεια αυτό, οι δηλώσεις του Γιώργου? Όχι. Καληνύχτα. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι η δεύτερη, τρίτη μέρα σε σειρά. Έχουμε ξυπνήσει πριν από λίγο και ετοιμαζόμαστε να κάνουμε το βιντεάκι με το αμάξι. Η τρίτη μέρα κατά σειρά, δεν θυμόμαστε και πολύ καλά. Είναι η δεύτερη. Αμάν. Η δεύτερη μέρα shooting. Όχι shooting. Η κούκλα σε θέλει. Είσαι μια φαν. Τώρα δεν έχει. Γεια σας. Περιμένουμε να βραδιάσει λίγο για να κάνουμε τις σκηνές, γιατί κάνει τόσο πολύ ζέστη που δεν θα βγουν ωραίες οι σκηνές. Δεν είναι έτσι? Είναι έτσι. Σαν απλά καθόμαστε και παίζουμε με ό,τι βρούμε μπροστά μας. Να περάσει η ώρα. Δεν έχεις άδικο. Απλά δεν θέλω να μιλήσει, είμαι σπαστικός. I'm so sorry. Τι πάλι! Τελειώσαμε το βίντεο με το οποίο θα δείτε με το αυτοκίνητο, τέλος πάντων. Όλο τρέξιμο αυτό εδώ. Ναι, όλο τρέξιμο. Ναι. Έχει υπερβολική ζέστη, εντάξει, δεν την παλεύουμε. Όπα. Δεν έχει ζέστη, πλάκα κάνω. Ζόμαστε για το επόμενο βίντεο, το οποίο είναι hacker. Ναι, το hacker, το δείτε. Κάνεις δύο σκηνές και νιώθεις like dead. Εδώ δει εγώ εβούρουν. Εβούρουν, έτρεχε, εβούρουν. Τι κάτι εβούρουν. Κάνουμε hack σε laptop που δεν έχει καν μπαταρία. Είμαστε τόσο μπροστά, κύριε, μπορούμε να σπάσουμε και το laptop εκεί έτσι. Χωρίς καν μπαταρία, χωρίς τίποτα. Με το απλό του φίλε. Πάμε να κάνω. Hello. Killing the flow. So, κάναμε τώρα την hacking σκηνή και τώρα πάμε να τελειώσουμε τη σκηνή στο δάσος. Στο χωριό της Κάντιας. Και εδώ πήγε ένα σχολείο. Όσους με ξέρουν καλά, ξέρουν την ιστορία του Παραλιμνίου. Και εγώ την ξέρω. Του Λίγιου Παραλιμνίου. Εδώ είναι το Λίγιο. Είμαστε στο κέντρο βασικά της Αγίας Νάπα. Να πάμε να φάμε κάτι. Πίτσα! Ναι, ενδιάμεσα έτσι από τα γυρίσματα. Εγώ θα φάω ένα χαμ με τυρί, αυτό θα φάω. Μόλις δοκίμασα αυτό το χαμ, είναι φανταστικό. Είναι φανταστικό. Φτάσαμε στο σημείο που θα γυρίσουμε. Φάγαμε, ήπιαμε, ετοιμαζόμαστε να κάνουμε τη συνέχεια του βίντεο. Τρεξίματος, του horror. Του τρεξίματος, ναι. Τον μωρίδιο, γιατί χθες έπεσε ο ήλιος και δεν προλάβαμε. Είμαστε πολύ έρμα. Μια σκηνή του ζευγαριού. Ο Γιώργος μάλλον κάτι δεν έκανε καλά. Γιώργο, δεν ξέρω τι παίχτηκε. Τα αρβίλα μου να δείξεις. Wow. Είναι βγαλμένα από ταινία. Βασικά λέω κάτι για τη μάνα της. Πριζέ, μάνα μου ρε. Και έχει λίγο νευριάσει. Γίνεται μετά τυπική γυναίκα.
Yo, yo, killing the flow. Τελειώσαμε και το run. Τώρα βλέπουμε ένα κεφαλάκι εκεί πέρα, είναι ο Γιώργος από ό,τι βλέπω. Hello, λέει. Τι κάνετε, λέει. Αυτό σημαίνει τι κάνετε. Αυτό πολύ καλά σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι φεύγω από εκεί και αυτό ότι φεύγω από την άλλη. Αυτό σημαίνει ότι πετάω, ας πούμε, είμαι υπερβολικά καλά, ρε παιδί μου. Αυτό σημαίνει ότι σας γράφω μπούτσο μου, ας πούμε. Αυτό μάλλον πήγαινε σε μένα το τελευταίο, οπότε δεν έχω άλλη επιλογή. Κάτια, γεια σου. Γεια σου. Πόσα μας μείναν? Νομίζω καμιά πέντε. Ναι, πέντε, ναι. Αλλά δύσκολες, έχουμε δηλαδή fighting scene. Έχουμε, τι άλλο έχουμε? Κωτικά. Δεν είναι καθόλου κοντινό το πλάνο, να ξέρεις. Τα οποία όχι δεν έχει πάρει ο Γιώργος. Αυτά. Όλα αυτά λέω. Ένα, μην κοιτάς κάμερα. Τρί, πάμε. Δύο. Κύπρος 2016, αγνωστός Χ. Τέλεια, πολύ ωραία, γουστάρω φάση. Γουστάρω όποτε κάνει ο 2J κάτι και με καλή. Γουστάρω, γουστάρω. Πώς νιώθετε μετά από τόσο ξύλο? Εντάξει. Δηλαδή... Θέλω να το τρέξιμο, το άλλο που με σκότωσε ο Γιώργος. Βασικά τη δίνω και εγώ σχεδόν κάθε μέρα. Όπα, όπα, άγρια βλέμματα βλέπω. Τέλεια. Σ' άρεσε? Έχω το, άμα το έχεις, το έχεις. Έτσι. Εντάξει, το έχουμε στο τζεμπάκι το σκάρ. Έτσι. Πιστεύω. Yo, 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 yo. Δίνουμε τη σκηνή εδώ πέρα που θα γίνει αυτό με τους, με τους βριστές. Αυτό είναι το τραπέζι. Τώρα είμαι μπάτσος. Είμαι FBI, φάση μπάτσος, με μαύρη... Είσαι secret agent. Είστε ο Παντελής, γράψαμε τις σκηνές χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τι σκηνές θα κάνουμε και δεν έχουμε στολές, δεν έχουμε όπλα, δεν έχουμε τίποτα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά θα βγει καλό. Λες? Λέω, να μην πάρει, ξέρω, 11 views. Mm-hmm. Ας πούμε τα δύο likes ήταν τα δικά μας. Έχω και η αδερφή μου έχει account, οπότε θα είναι 3, ας πούμε, σίγουρα. Mm-hmm. Τέσσερα έχουν και τα παιδιά από την ομάδα, παιδί. Έχω φτάσει 10, 12 εκεί. Άτε 50 views. Mm-hmm. Γι' αυτό και τα κάνουμε όλα αυτά και γι' αυτό. Αγοράζεις Range Rover με 50 views. Και παραπάνω. Και παραπάνω. Yeah. Εγώ σκέφτομαι να δεπενδύσω στο εξωτερικό γενικά. Εμένα δεν έχω το έτσι. Καλή σκηνή, I hope. Κάποιος ρώτησε σε ένα comment αν το X-Men το πήρατε από ταινία. Όχι, επειδή χάρης. Όχι, χάρης. Είμαι και extreme. Δεν κάνω skateboard, ποδήλατο, snowboard. Κάτι έχω τα πάντα, όλα τα ακραία αθλήματα, το έχω στο τσεπάκι. Αυτό είναι το τσεπάκι? Δηλαδή όλα μέσα γίνονται αθλήματα τώρα. Όλα μέσα, όλα. Wakeboard, snowboard, ski. Για όσους δεν το ξέρουν, με τον X-Men ήμασταν παλιά grounded πριν Beaufort Bravo. Και Avenue 6. Και Avenue 6. Πόσα groups είμαι σε 5-6 groups, ας πούμε. Υπάρχουν links στο YouTube, μπορεί κάποιος να δει. Γράψεις ground, έχουμε ground τραγούδια. Πάς. Είναι ωραία. Μην το ψάξετε. Υπάρχει λόγος που δεν γιώσαμε. Για, όπα, όπα. Who are you? Barbara. Τι θες? Τίποτα, είστε καλά, όλα κομπλέ. Χρειάζεστε κάτι, λεφτά, κοκαίνη? Οκ, ευχαριστώ. Έμαθα ότι κάποιος ήθελε να κάνει dub. Τι ακριβώς είναι αυτό, δεν έχουμε καταλάβει. Απιού. Γίτσες. Μεγάλος μιλιακός. Εδώ φίλε είναι δηλητηριώδης λωτός χωρίς χρώμα. Μαζί μας έχουμε τον Ρόδι απόψε. Προσωπίτη. Τεράντε γράμμα σκηνή, hip-hop στην Κύπρο. Είναι ο νούμερο ένα. Ρημοδότης. Ό,τι έχει, τερμπάζ. Ακόμα μωρό. Έχω μάθει τι θέλει να κάνει του Τζέιτα του και τέτοια. Ναι, θέλω όντως. Τελειώσαμε τη δεύτερη, τρίτη μέρα. Η ώρα 12.30 το βράδυ και έχουμε και αύριο. Τελευταία σου μέρα. Αυτό ήταν κάποια προσβολή, ας πούμε, για κάτι τελευταία σου μέρα. Είναι η τρίτη ημέρα.
Είμαστε στο τέλος, με κοιτάτε λίγο έτσι με μίσος. Αλήθεια όμως, έχω να πω ότι είναι μια, βασικά είναι η καλύτερη συνεργασία που έκανα ποτέ. Αλήθεια. Πρέπει να πούμε ότι όλο αυτό ήταν η ιδέα της Κάντιας, δηλαδή είμαι και εγώ στα πλάνα, αλλά ήταν η Κάντια is the main star. Αν δεν μιλούσα μαζί με τον Τελήν όμως και ήξερα τη δύναμη που έχουν ως ομάδα να μπορούν να φτιάξουν το quality που φτιάχνουν, δεν θα μπορούσαμε τίποτα να φτιάξω αυτό το βίντεο. Σου είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Ευγνώμαστο. Μιλιόστομο. Τα χάνω. Είμαι η Κάντια. Χάνω τα λόγια μου. Βασικά θέλει να πει thank you στους Vatoom Productions. Αλήθεια, you're the best. All our love to Greece. Βασικά εγώ να ευχαριστήσω τα παιδιά, γιατί όπως είπα και σε ένα προηγούμενο βίντεο, βέβαια δεν ξαναφαινόμουν, ότι ένιωσα λες και είμαι πραγματικά στο σπίτι μου. Πρώτη φορά είχα τόσο ωραία φιλοξενία και νομίζω τόσο ωραία επικοινωνία με άτομα, ρε παιδί μου, που πρώτη φορά γνωρίζω. Εννοώ αυτά εδώ τα παιδιά. Ναι, αλήθεια το λέω. Αυτά. Κάηκα λίγο, ναι, αυτό. Πρώτη φορά είχα τέτοια χημεία, γενικά, με... Πρώτη φορά είχα τέτοια χημεία, έτσι, με... Καλά, μάλλον σε κάθε βίντεο λέει στον άλλο, ξέρεις, πρώτη φορά έχω τόση χημεία με κάποιον. Σε ποιο άλλο βίντεο το είπα. Σε ποιο άλλο βίντεο το είπες. Όχι, τώρα πάμε να κάνουμε σκηνή με το τσιγάρο. Μπορεί να κάνουμε σκηνή που έχει σχέση με τον λογαριασμό που ζητάς σε εστιατόριο. Fucking taxi, GS. Σκηνή που πεθαίνω στον δρόμο. Λοιπόν, τι ένα μπλουζάκι. Έχω μόνο κόκκινο. Δηλαδή, τα μπλουζάκια που πουλάω, τα μισά έχω, ας πούμε, στα χρώματα. Αυτό τώρα το πήρα σε άσπρο, ας πούμε. Yeah. Shit. Έχουμε έρθει να κάνουμε λίγο το γύρισμα για το... αυτό με τον αναπτήρα. Wow. Guys, είναι πολύ όμορφα εδώ. Τώρα θα ρωτήσουμε ένα συγκεκριμένο μπαρ αν μπορούμε να κάνουμε μια σκηνή. Πήραμε το OK. Φτάνει να μην βρίζω. Λίγο δύσκολο για μένα, αλλά ευτυχώς η σκηνή δεν έχει βρίσει. On the floor. Είμαστε στο σπίτι του Γιώργου. Κάνουμε τα τελευταία δύο shots έξω στον δρόμο του σπιτιού. Εδώ είναι και το στούντιο. Το στούντιο είναι εκεί πάνω. Βλέπεις που έχει ένα γέριμο σπασμένο air condition. Αυτό είναι παιδιά το στούντιο του Jay. Πρώτη φορά έρχομαι εδώ πέρα, ήθελα πάντα να το δω. Να δω πού γίνονται τα δίκτυα. Σειράζουμε στο χώρο. Αυτή τη στιγμή είναι της πουτάνας. Oh my god. Δηλαδή... Αυτά είναι τα φάνε. Jesus. Oh yeah. 200 εκατομμύρια προβολές. Για σας λένε, κύριε. Βασικά, αν να δεις, μιλάνε για τον Βλάκα και τον OneJay. Εντάξει, είχαν κάνει ολοκλήρω θέμα για μένα και δείχνει τον Βλάκα, τον OneJay, τον Batman και τον 3J και δεν με δείχνει καν εμένα. Γαμώ τα έμφερα. Σήμερα θα κάνουμε βίντεο γενικής συζήτησης για τους YouTubers. So, εδώ γίνονται τα κανονικά, εδώ τα gaming. Πείτε μου εσείς! Δεν ξέρω, δεν θα το πετύχω ποτέ. Μαζόμαστε να κάνουμε τη σκηνή τώρα με τα όπλα. Ετοιμάζουμε τώρα την μπλούζα, η οποία θα είναι γεμάτη κέτσαπ. Να φέρω και καμιά πατάτα τηγανητή. 3, 2. Απλά ήθελα να σου πω το μέχρι φορεί το φρίζερ. Όχι, όχι. Γιώργο. Απλά ήθελα να σου πω Stop. Θέλω μεθυσμένος παίρνω στον έτσι. Στο κλαμπ. Φυσμένος παίρνω στο νεκροδαβείο. Κλαμπ. Πες τους να κάνω subscribe. Έψαχνα πολύ καιρό αυτή τη στιγμή. Και επιτέλους ήρθε. Τώρα θα πεθάνεις. Δεν θα ξέρεις τι έτσι. Κοιτάς.
κανονικά, έτσι. Oh my god, ναι. Θα πάμε μεξικάνικα. Στα μεξικάνικα της Κάτιας, δηλαδή τα αγαπημένα της. Ice tea. Guys, μόλις φάγαμε, ήταν όλα θεϊκά, έχω σκάσει. Πηγαίνουμε τώρα για ένα γλυκάκι και φυσικά να εξερευνήσουμε λίγο την πόλη, να δούμε τι παίζει το βράδυ. Δεν έχει κόσμο γιατί είναι Αύγουστος, κρίμα, αν έχει πολύ, αν έχει κίνηση. Θέλω να πω σε σχέση με πριν 2 μήνες. Εντάξει και τώρα γαμάει. Γιώργο, Κάτια, hello. Έχω παίξει τουλάχιστον 9 φορά. Σε σχεδόν κάθε μπαρ ή κλαμπ. Γιώργο, πίσω μας του Ρόνι μου φαίνεται. Μια βόλτα. Και από τον αρθείο βλάκας εδώ, ας πούμε. Όπως έχετε καταλάβει, είμαι ένας κανονικός τουρίστας εδώ. Βγάζω οτιδήποτε γίνεται και οτιδήποτε συμβαίνει. πρέπει να έχω πρίξει λίγο τα παιδιά, εντάξει. Ελπίζω να με καταλαβαίνετε, guys. 20 χρόνια, ας πούμε, που περπατάω εδώ γύρω. Ναι, οκ. Θα έχει κόσμο περισσότερο μετά το βράδυ, μετά κατά τη μία και κάτι. Ευχαριστώ. Γράφουν πολύ ωραία το background. Βασικά, δεν ήταν το θέμα να στολίζει το βίντεο. Opa, opa! It's me! Oh! Sailboat, yeah! Λοιπόν, αυτό λέγεται outro. Όχι. Τι όχι? Το είναι το τέλος του βίντεο. Το outro το βάλεις μετά από το outro. No. Θέλω να πω ότι αυτή η εμπειρία ήταν καταπληκτική, αλήθεια, ήταν η πρώτη φορά που έζησα κάτι τόσο τέλειο που ανυπομονώ πάρα πολλά για το αποτέλεσμα, γιατί ξέρουμε και οι τρεις ότι θα βγει τέλειο. Το πόσο professional ήταν ο Παντελής είναι ανεξήγητο, δηλαδή δεν μπορώ καν να εξηγήσω πόσο professional άνθρωπος είναι και μπράβο σου, αλήθεια. Βασικά πρώτη φορά και εγώ κάνω έτσι στυλ δουλειά, δηλαδή ήταν σαν να γυρίζαμε ταινία. Short film, σαν να κάνουμε σκηνές από ταινία. Ήταν πολλά ταινία. Υπέροχον το ταιν, ταιν, ταιν. Experience. Hint, hint. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι μου άρεσε πάρα πολύ η συνεργασία με τα παιδιά. Εννοείται, ευχαριστώ πρώτα απ' όλα την Κάτια που ήρθαμε σε επαφή, μιλήσαμε, μου είπε την ιδέα. Αλλά ήθελα πολύ έτσι να κάνουμε αυτή την φάση μαζί, γιατί μου είπε ότι της άρεσε η δουλειά κτλ. Εγώ τους θαυμάζω και τους δύο, το ξέρω, τους το είπα. Ευχαριστώ και για την ευκαιρία και για την όλη συνεργασία. Ακούγανε πάρα πολύ. Είναι απίστευτα απλοί άνθρωποι και ήταν ένα από τα πράγματα που με κέρδισαν πάρα πολύ. Γιατί με κάνανε αισθανθώ έτσι κατευθείαν ότι αυτό που είπε και ο Γιώργος, ότι έχουμε έτσι μια χημεία, να έρθουμε πιο κοντά. Και εννοείται ότι όταν κάνεις και δημιουργείς ένα βίντεο, θεωρώ ότι αυτό που σε χαλαρώνει, ναι, είναι αυτό ακριβώς. Και όχι όταν δουλεύεις και θέλει το τελείως επαγγελματικό ρόλο κλπ. Παρόλο που υπήρχε η επαγγελματικότητα, αλλά υπήρχε ταυτόχρονα και η χημεία. Να ξέρετε ότι θα ξαναδουλέψουμε μαζί, γιατί κάποιοι λογικά θα ρωτάνε αν θα ξανακάνουμε κάτι παρόμοιο. Κάτι παρόμοιο δεν ξέρω, αλλά ας πούμε δουλειά μαζί θα κάνουμε ξανά σίγουρα. Γιατί θέλει να μπει στο πλάνο. Αυτά. Κλάιν. Κλάιν. Subscribe. Υπάρχει ένα κουτί εδώ. Ένα κουτί εδώ και ένα κουτί εδώ. Subscribe και στα 3. Ζωτή. Για ό,τι σε λίγο καιρό. Σιγά σιγά. Ναι.
Είναι η πρώτη Ελληνίδα σκυλίτσα με YouTube κανάλι. Όχι, όχι. Δεν θα σκεφτεί νούμερο, ε. Το ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Είμαστε στο αεροδρόμιο. 6 το πρωί. 6 το πρωί. Πετάω με ιδιωτικό jet φυσικά. Της Κάτιας για το UTG. Μου το παραχωρήσανε μόνο για σήμερα. Ευχαριστώ, παιδιά. Είμαστε καλά. Πήραμε και το εισιτήριο. Μόλις έφτασα Ελλάδα, μόλις έφτασα εδώ πέρα στην ομάδα. 1 Αυγούστου, έχουμε να παραλάβουμε το Παντελή από το αεροδρόμιο. Είμαστε στο Μετοκέα Πιστρό, μόλις φάγαμε. Ωραία μέρα θα είναι, θα έχει πλάκα. Έχουμε να κάνουμε αρκετά. Πάμε μέσα και ένα γλυκό. Κάτι ψηλό μας βρεδάκι. Μικρά, έτσι θα πάρουμε όχι τίποτα το ιδιαίτερο. Σκουτάνας, πολύ ποικιλία. Και ένα 35% γραμμάρι, άσου τζάμπο δηλαδή. Εγώ δεν τρώω, απλά για τον πήγε μετά. Ναι, ξέρω, ξέρω, όχι. Ο Χρήστος είπε ότι περιμένετε εδώ. Θα έρθει να μας πάρει με το αμάξι και το πηγαίνω εγώ. Μπράβο, έξυπνος και ο Χρήστος, έξυπνος και εσύ. Μάλιστα. Αυτός είναι ένα από τα σοβαρά άτομα της ομάδας. Δεν καταλαβαίνω τι θα μιλά. Δεν καταλαβαίνω και προς τι αυτοί βρίσκω σε μένα μέχρι στην ώρα. Μάλιστα. Ήρθα εδώ στο μαγαζί αυτό με τα αδέρφια μου. Δεν ξέρω που είναι ούτε ο Λεωνάρντο. Κώστα! Είσαι ρε μαγάζα! Τον Κώστα ρε! Είμαστε Θεσσαλονίκη, ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Είναι πολύ ωραία η μέρα. Και καλή μουσικούλα, χαλαρώνουμε. Chill out music, με Leanna on the decks. Yo. Killing the flow. Έχει αράξει να πούμε όπως λες, πόδια πάνω, χέρια γίνε. Όπα! Είχε τη σόδα τώρα και τελείωσα. Αναστάσεις πίνει δεύτερο χυμού, μιλάμε έχει πάρει χώρα. Μπορούμε να σε πάμε σπίτι μετά όμως. Θα σε τρέχουμε μετά. Νάτος ήδη ξεκίνησε. Αναστάσεις, όπα, όπα. Όλα. Και φεύγουμε πίσω. Φεύγουμε πίσω Κατερίνη. Έχει πολύ ζέστη. Μα του ρώσει τι του δώσε. Αλλά κοίταξε το σκεφτόμαστε να πούμε τώρα σε αυτό το βιβλίο. Τέσσερις παρά εδώ. Φτάσαμε Κατερίνη. Να ετοιμάσουμε το βιντεάκι να βγάζουμε καλύτερα που γίνεται. Εννοείται. Εγώ είναι αλκοολικός που είναι κλαμπ και γίνεται χαμός. Είμαι ένας μαλάκας και μισός.